Να βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Λαπαβίτσα, είναι στο Λονδίνο. Κύριε Λαπαβίτσα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα. Αν ήσασταν, είχατε τη δυνατότητα, έτσι όπως ο Παύλος ο Ναράτζης, να έχετε τη διπλή ηθαγένεια, τι θα ψηφίζατε στο ιταλικό δημοψήφισμα? Προφανώς όχι, δεν χωρεί αφιβολία γι' αυτό. Ωραία. Όχι, έχει σημασία, ξέρετε γιατί. Διότι ακούω από το πρωί σε ραδιόφωνα και κανάλια. Να βλέπουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, αν μπορούμε. Ακούω από το πρωί, λοιπόν, μια ακατάσχετη κινδυνολογία από την πλευρά πολλών, διότι θεωρούν ότι είναι μια αντισυστημική ψήφο. Ωραία, δεν βλέπουμε. Είναι έτσι. Κύριε Λαπαβίτσα, το πρώτο σχόλιο σας σε σχέση με αυτή την προσέγγιση που προσπαθούμε να κάνουμε, την ανάλυση του αποτελέσματος στην Ιταλία, αν είναι τελικά μια ευκαιρία που βρήκαν οι Ιταλοί και την άρπαξαν για να πούνε φτάνει πια αυτό το μπάστα, αυτό το μοντέλο της Ευρώπης και να στρέψουν και τα βλέμματα κάπου αλλού. Κοιτάξτε, είδαμε δηλαδή πώς ξεκίνησε και το Eurogroup σήμερα. Στα μέσα και αλλού, ότι η ψήφος των Ιταλών δεν είχε τίποτα να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είχε τίποτα να κάνει με την Νομισματική Ένωση, δεν είχε τίποτα να κάνει με όλα αυτά. Ήταν για οποιοδήποτε άλλο θέμα εκτός από αυτά. Το διαβάζω στις εφημερίδες και το διαβάζω και από δηλώσεις Γερμανών και άλλων υπευθύνων. Αν είναι δυνατόν, ο ίδιος ο κύριος Ρέντσι στην ουσία και ο κύριος Γιουνκέρ είχε πει ότι εδώ ψηφίζετε για το τι θα κάνετε σε σχέση με την Ευρώπη. Και υπόθηκε και πριν από λίγο στο πάνελ ότι ζητήθηκε από τους Ιταλούς να ψηφίσουν για τα μέτρα λιτότητας και για τα μέτρα το λεγόμενο μεταρρυθμίσεων που έχουν να κάνουν με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη γενικότερα. Αυτό ψήφισαν οι Ιταλοί. Και στην ουσία έστειλαν τον κύριο Ρέντσι στο σπίτι του. Είχε βάλει το μέλλον του. Πάντως, στις αναλύσεις που διάβασα εγώ, το θέμα της παραμονής ή όχι της Ιταλίας στο ευρώ υποβαθμίστηκε. Λέγανε ότι δεν είναι αυτό το επίδικο. Μα θα τολμούσε κανείς να το θέσει έτσι ανοιχτά? Και ξέρετε πάρα πολλές φορές, ξέρετε πολύ καλά ότι στην πολιτική ζωή αυτό που στην ουσία συζητιέται και ψηφίζεται δεν είναι πολλές φορές αυτό που λέει ένα δημοψήφισμα, όπως συνέβη με το δικό μας. Το δικό μας δημοψήφισμα του 2015 ήταν στην ουσία θα μέναμε ή θα φεύγαμε από το ευρώ. Δεν το είπε κανείς ποτέ ανοιχτά όμως. Λοιπόν, αυτό που έγινε στην Ιταλία έχει να κάνει ξεκάθαρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρώπη. Ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Ιταλίας στις σημερινές συνθήκες. Και για να σας το πω αλλιώς, έχει 15 χρόνια που η Ιταλία δεν πάει απολύτως πουθενά. Η οικονομία της λιμνάζει, δεν έχει ανάπτυξη, δεν έχει δουλειές για τον κόσμο, η νεολαία της φεύγει στο εξωτερικό και δεν έχει προοπτική ανάπτυξη. Αυτά που λέει ο κύριος Ρέντσι, που έλεγε μάλλον ο κύριος Ρέντσι, περί μεταρρυθμίσεων και όλων των άλλων υπέροχων πραγμάτων που θα ακολουθήσουν εάν εφαρμόσει την πολιτική που έρχεται από τις Βρυξέλλες. Ήταν αβάσιμα πράγματα. Αλλά. Δεν σας ακούμε καλά. Μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας φράση? Η γραμμή δεν είναι καλή. Παρακαλώ. Έχουμε ένα. Μισό λεπτό λίγο να διορθώσουμε τον ήχο. Δεν χάσαμε. Μόνο την τελευταία φράση χάσαμε. Θέλω να σχολιάσει λίγο ο Παύλος. Σε σχέση με. Εγώ είχα την εντύπωση ότι όλο αυτό λίγο πολύ μπορεί και να το επεδίωκε και Δημήτρη και Παύλε ο Ρέντζι, να λυτρωθεί από κάτι. Και ήταν μια ηρωική έξοδος. Δεν το άκουσα πολύ. Πάντως, ο τρόπος με τον οποίο έκανε το διάγγελμα χθες. Σχεδίασε λάθος την προεκλογική εκστρατεία του δημοψηφίσματος. Θεωρώ ότι ο ίδιος έκανε μέγα λάθος να συνδέσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όποιο και αν ήταν αυτό, με τη δική του προσωπική πορεία και τη θέση του στην Πρωθυπουργία. Ήταν ο πρώτος ο οποίος πολιτικοποίησε το ίδιο το δημοψήφισμα, λέγοντας ότι σε περίπτωση που δεν βγει το ναι, αυτό το οποίο εγώ σας ζητώ, θα παραιτηθώ. Αυτό λοιπόν δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις και προκάλεσε μια τεράστια συζήτηση στην διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στο ιταλικό πολιτικό σύστημα. Από το οποίο βεβαίως, πιστέψτε με, παρακολουθώντας το, λίγα πράγματα κατάλαβαν οι Ιταλοί, συζητώντας και με πολλούς φίλους στη Ρώμη, στην Πολόνια, στο Μιλάνο. Έτσι λοιπόν η αρχική κατεύθυνση, αν θέλεις, που ήταν των περισσότερων της πλειοψηφίας των Ιταλών να ψηφίσουν κατά αυτών των μέτρων λιτότητας ήταν και αυτό που βγήκε στην κάλπη. 70% ψήφισαν. Είναι πρώτη φορά, δεν θυμάμαι άλλα, για τη συμμετοχή ποτέ άλλοτε να ψήφισαν τότε. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι το ειδικό βάρος αυτού του δημοψηφίσματος ως προς το μήνυμα που έστειλε προς τις Βρυξέλλες είναι ανάλογο, μικρότερο βεβαίως σε μέγεθος, με αυτό που είχαμε εμείς το καλοκαίρι του 2015. Κύριε Λαπαβίτσα, πιστεύετε ότι οι Βρυξέλλες ακούνε αυτά τα μηνύματα, μάλλον ότι τα ακούν, τα ακούνε. Κατά πόσον όμως τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη? Ελπίζω να με ακούτε καταρχήν. Τώρα ναι. Ακούμε, ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι Βρυξέλλες ακούνε, όχι.
Οι Βρυξέλλες μου δίνουν την εικόνα ενός καθεστώτος το οποίο πλησιάζει την κατάρρευσή του, το τέλος του, και δεν ακούει. Είναι χαρακτηριστικό τέτοιων καθεστώτων αυτό, αυτή η συμπεριφορά. Ό,τι και αν συμβαίνει, φταίνε οι άλλοι. Φταίνε οι Ιταλοί, φταίνε οι Άγγλοι, φταίνε οι φτωχοί, φταίνε οι αγράμματοι, φταίνε οι αδιάβαστοι. Οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι εξαιρετικοί πολιτικοί και γραφειοκράτες των Βρυξελών που κατέχουν όλη τη γνώση, που καθορίζουν την πολιτική με τον καλύτερο τρόπο και προτείνουν τα λογικά πράγματα στους λαούς της Ευρώπης. Μόνο που οι λαοί της Ευρώπης δεν τους ακούνε. Δυστυχώς δεν ακούει. Δεν ακούνε οι Βρυξέλλες και δεν ακούνε για έναν απλό λόγο. Κυριαρχεί το γερμανικό συμφέρον, το οποίο το γερμανικό συμφέρον είναι σκληρότατο και δεν θέλει να αλλάξει κατεύθυνση. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι πηγαίνουμε κατευθείαν για πολύ σκληρές εξελίξεις και η σημασία των Ιταλικών, του Ιταλικού δημοψηφίσματος είναι ακριβώς αυτή. Ο Ιταλικός λαός ζητήθηκε να ψηφίσει για την πολιτική σημασία αυτών που ζήτησε ο κ. Ρέντζι. Δεν ήταν για τη γερουσία η ψήφος, ήταν για τη θέση της Ιταλίας στην Ευρώπη. Ζητήθηκε λοιπόν να ψηφίσει εάν συμφωνεί με τα μέτρα Ρέντζι και με αυτό που θέλει να κάνει ο κ. Ρέντζι στη χώρα για να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, και είπε όχι, θέλει κάτι άλλο. Δεν θα το ακούσουν οι Βρυξέλλες, δυστυχώς. Από ό,τι φαίνεται δεν θα το ακούσουν. Ναι, αλλά ψήφισε και η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός ψήφισε πριν από ένα χρόνο περίπου κάπου το ίδιο. Άσχετο αν το δημοψήφισμα ήταν έτσι ή αλλιώς, δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Αλλά ο κόσμος είπε ένα όχι, έστω σε αυτό που είπε η κυβέρνηση, στα μέτρα που πάνε να μας επιβάλλουν. Βλέπουμε όμως από την άλλη πλευρά ότι κάποιοι Ευρωπαίοι, και η Γαλλία και η Ιταλία, θέλουν, και ο Ρέντζι ο ίδιος το έλεγε, ότι θέλουμε λίγο να κοιτάτε και το λαό μας, να κοιτάτε και τους λαούς του Νότου. Αλλά ενώ λένε, κάνουν δηλώσεις όταν μπαίνουν σε ένα Eurogroup, κάνουν τελικά ό,τι τους λέει ο Σόιμπλε. Δηλαδή τόσο πολύ δεν μπορούν να αποκεντρωθούν από τη Γερμανία. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε 6 χρόνια, σχεδόν πάμε για 7 που γίνεται αυτή η δουλειά. Έχει παγιωθεί μια κατάσταση, έχει πάρει πλέον θεσμική μορφή. Υπάρχουν μηχανισμοί ισχυρότατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νομισματική Ένωση, οι οποίοι εκβιάζουν χώρες και εκβιάζουν πιο συγκεκριμένα μικρές χώρες. Όπως τη δικιά μας. Η δικιά μας χώρα εκβιάστηκε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενέδωσε ως μειόφιλε, κατά την άποψή μου. Η Ιταλία όμως δεν είναι Ελλάδα, δεν είναι Πορτογαλία, δεν είναι ακόμα Ισπανία. Είναι μια μεγάλη χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Αυτό είναι εμφανές. Μπορεί δηλαδή η Ιταλία να ακολουθήσει μια άλλη πορεία, εάν το διαλέξει. Εάν ο λαός της το αποφασίσει και αν εκλέξει πολιτικό κόμμα το οποίο θα θέλει να το κάνει πραγματικότητα. Και εδώ δεν αναφέρομαι στα 5 αστέρια, γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο κόμμα αυτό για πολλούς λόγους. Εδώ, αν μπορείτε, μία άνω τελεία, γιατί μπορεί να, επειδή τα γνωρίζει και πολύ καλά και ο Παύλος, να μας δει και τις πολιτικές τώρα συνέπειες που θα έχει αυτή η παρέτηση Ρέντζι, τις πολιτικές εξελίξεις που δρομολογούνται. Τι περιμένουμε, ακούγονται διάφορα ονόματα ότι μπορεί να αναλάβουν. Είναι ένα σενάριο ότι μπορεί να έχουμε πρωθυπουργό από αυτή τη Βουλή. Το σενάριο των εκλογών θεωρείται μάλλον πιο αδύναμο, κύριε Λαπαβίτσα, με βάση και το. Καταρχήν, από ό,τι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με όσο είπε ο κύριος Λαπαβίτσας, δυστυχώς δεν ακούνε, και αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως και από τι θα κάνει κυρίως στο Βερολίνο και όχι οι Βρυξέλλες. Μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία είναι η τρίτη οικονομική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε καμία περίπτωση, επίσης, το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω, η Ιταλία δεν είναι κατά της Ευρωζώνης, τουλάχιστον η πλειοψηφία. Δηλαδή, αν αύριο γίνει ένα δημοψήφισμα για την παραμονή της χώρας ή όχι στην Ευρωζώνη, όπως ζήτησε ο Γκρίλο, θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα ταχθεί υπέρ της παραμονής. Τρίτον, απαντώντας στο ερώτημά σου, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Ιταλός πρόεδρος, είναι ένας πολιτικός ο οποίος τάσσεται πολύ υπέρ της σταθερότητας, εξαντλήσει δηλαδή όλα τα περιθώρια πριν, πράγμα που θεωρώ εγώ προσωπικά απίθανος. Βεβαίως στην πολιτική τίποτα δεν αποκλείεται. Πριν οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το επόμενο βήμα συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο στη Ρώμη, στο Παλάτζο Κίτζι, και αύριο έχουμε τη συνεδρίαση εκτελεστικής γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος. Συγγνώμη, ποιο είναι το πλέον πιθανό. Συμφωνεί με το Ρέντζι αυτός. Συγγνώμη. Συμφωνεί ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, αν θα αναλάβει την Πρωθυπουργία που λέμε τώρα. Ναι, δεν το γνωρίζουμε αν θα αναλάβει. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Λέμε. Δεν πάω στο πρόσωπο ακόμα. Συμφωνεί όμως με την πολιτική Ρέντζι και με το Ρέντζι. Μα νομίζω. Άρα, αλλά μόνο το πρόσωπο θα αλλάξει. Σωστό. Γιατί αυτό είναι αυτό που ρωτάει. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αυτή τη στιγμή ο Ιταλός πρόεδρος. Όχι, όχι, όχι. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να σας ενημερώσω.
Ο Ιταλός πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να διορίσει νέον πρωθυπουργό είτε της υπάρχουσας πλειοψηφίας ή μιας διευρυμένης πλειοψηφίας ύστερα από διαβουλεύσεις που θα γίνουν. Θεωρώ λοιπόν πάρα πολύ απίθανο να πάμε σε έστω σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών. Που είναι το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο. Πολύ περισσότερο είναι αυτό. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης όμως. Ότι αν έρθει ένας άνθρωπος, που πολιτικά είναι πολύ κοντά στην αντίληψη και στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα πράγματα και τις σχέσεις της Ιταλίας με την Ευρώπη, τότε δεν αλλάζει κάτι. Συμφωνώ. Άρα ότι δεν θα αλλάξει. Μόνο άλλαξε η θέση δηλαδή, του. Δηλαδή, παρά το ηχηρό όχι των Ιταλών, στην ουσία δεν θα αλλάξει η πολιτική της Ρώμης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απέναντι στις Βρυξέλλες και στο. Και στο Βερολίνο. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν οι του Μπέπε Γκρίλο, ο Σαλβίνι της Λέγκας του Βορρά, η Μπερλουσκόνη της Φόρτσα Ιταλία, ο οποίος Μπερλουσκόνη, η Ρίστο Παρόδο, δεν έχει ζητήσει εκλογές προσφυγής της κάλπης. Έχουν ζητήσει οι άλλες δύο δυνάμεις, αλλά είναι βέβαιο ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν. Και για ένα άλλο πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα εκλογικό στην Ιταλία, της ενισχυμένης αναλογικής, το οποίο ενισχύει το πρώτο κόμμα. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλουν οι άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Επομένως, εάν λοιπόν προχωρήσουμε σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, η οποία θα έχει ως στόχο, εκτός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017, να αλλάξει και τον εκλογικό νόμο προς την απλή αναλογική, τότε ενδεχομένως λέω. Αλλά είναι ένα σενάριο για μένα μακρινό στην παρούσα φάση. Κύριε Λαπαβίτσα, πριν σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχουμε κλείσει έτσι αυτή τη συζήτηση για την Ιταλία, τι γίνεται με πώς εκτιμάτε τα πράγματα για την ελληνική διαπραγμάτευση και το χρέος, αν θεωρείτε ότι υπάρχει όντως ορατός κίνδυνος για τις ιταλικές τράπεζες. Και υπάρχει το παράδειγμα της ΣΥΕΝ. Για τις ιταλικές τράπεζες. Για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ναι, κοιτάξτε λίγο. Λίγο για να συνοηθούμε. Προφανώς οι Ιταλοί δεν ρωτήθηκαν ευθέως για το αν θέλουν να συνεχίσουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νομισματική Ένωση. Προφανώς. Και αν τους ρωτούσαν ευθέως, θα ήταν αλλιώτικη η απάντηση. Δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Θέλω όμως να γίνει ένα πράγμα κατανοητό, γιατί μπερδευόμαστε λίγο. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο οικονομικό. Τα μέτρα που προτείνει ο κύριος Ρέντζι, αυτά για τα οποία ψήφισαν οι Ιταλοί, είναι μέτρα που του τα επέβαλαν με έναν τρόπο από τις Βρυξέλλες και του τα ζήτησαν ώστε να μπορέσει η χώρα του να συνεχίσει να ανήκει στην Νομισματική Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων όπως τα δωρούν αυτοί, απρόσκοπτα. Και ο Ιταλικός λαός είπε όχι. Οποιαδήποτε λοιπόν κυβέρνηση βγει, θα έχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να υιοθετήσει τέτοια μέτρα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση βρει. Άρα σημαίνει αυτό ότι προοπτική για την Ιταλία μέσα στην Νομισματική Ένωση και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τους σημερινούς όρους, ακόμα και με τη λογική των Βρυξελών, δεν υπάρχει. Αυτό ψήφισαν οι Ιταλοί. Θέλω να γίνει κατανοητό αυτό. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι θα βγει μια άλλη κυβέρνηση και θα το πακετάρει κάπως καλύτερα στον Ιταλικό λαό και θα το χάψει ο Ιταλικός λαός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, έχουμε πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ιταλία αυτή τη στιγμή κατεύθυνσης οικονομικής και πολιτικής κατεύθυνσης για τη χώρα. Αυτό παίχτηκε στην Ιταλία και αυτό που συνέβητες είναι σεισμός. Γιατί αυτό που υπόθηκε στον κύριο είναι ότι αυτό δεν θα περάσει, δεν το θέλουμε. Άρα τι θα κάνει το Ιταλικό καθεστώς. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Εκεί εμπίπτει και το θέμα των τραπεζών που αναφέρετε. Ωραία. Διότι τώρα, οι τραπεζές θα βρεθούν σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Σε δυσκολότερη θέση. Σε δυσκολότερη θέση είπατε. Βεβαίως θα βρεθούν σε δυσκολότερη θέση, γιατί είναι προφανές ότι τα μέτρα τα οποία ήθελαν οι Βρυξέλλες και τα οποία υποτίθεται θέλαν και οι τράπεζες θα είναι πολύ δύσκολο να υιοθετηθούν. Η Ιταλία βρίσκεται σε πλήρες αδιέξοδο τη στιγμή αυτή. Θα χρειαστούν πολιτικές εξελίξεις, εκλογές. Ένας θεός ξέρει τι θα προκύψει από εκεί. Διότι δυστυχώς οι μόνες δυνάμεις οι οποίες λένε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη είναι δυνάμεις περίεργες ή και της άκρας δεξιάς. Θα έπρεπε να υπάρχει η Ιταλική αριστερά που να μιλάει στον κόσμο, στο λαϊκό στοιχείο, με τρόπο που να καταλαβαίνει και να του μιλάει με τρόπο κατά του συστήματος για να αγγίξει τον κόσμο αυτό. Δεν το κάνει καθόλου. Πάντως, κύριε Λαπαβίτσα, αν μου επιτρέπετε εδώ. Κύριε Λαπαβίτσα, το δυστύχημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας ουσιαστικά σε πολιτικό επίπεδο αφομοιώνεται από τον Μπέπε Γκρίλο, από τη Λέγκα του Βορρά και από τον Μπερλουσκόνη. Για την αριστερά είναι ζητούμενο η ανέβρεση, η άσκηση μιας στρατηγικής στην οποία θα εντασσόταν και η ψήφος διαμαρτυρίας των Ιταλών. Δεν υπάρχει δηλαδή μια στρατηγική από την πλευρά της αριστεράς σήμερα στην Ιταλία. Με συγχωρείτε, γι' αυτό ευθύνεται η Ιταλική αριστερά, η οποία έχει καταπιεί ολόκληρο το ιδεολόγημα των τελευταίων δεκαετιών,
δεν αντιλαμβάνεται και δεν κάνει κριτική όσο όφιλε προς την Νομισματική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βγαίνει να πει τα πράγματα όσο έχουν. Δεν μιλάει δηλαδή με τον τρόπο τον οποίο θα άγγιζε τον Ιταλικό λαό. Σωστό. Να του εξηγήσει και να τον πλησιάσει και να του πει αυτά που θέλει ο Ιταλικός λαός. Γιατί ο Ιταλικός λαός προφανώς ζήτησε περισσότερη κυριαρχία, δεν θέλει άλλη λιτότητα και θέλει έναν τρόπο για να ελέγξει τη ζωή του και την κοινωνία του. Αντί γι' αυτό, του μιλάνε για πράγματα που έχουν να κάνουν με τις Βρυξέλλες, με την Ευρώπη και διάφορα άλλα. Αυτά, αυτά έπρεπε να λέει η Ιταλική αριστερά και δεν το κάνει. Και αυτό θα το πληρώσει και η Ιταλία. Επειδή κοντά στην Ιταλία. Και όλοι οι υπόλοιποι. Επειδή κοντά στην Ιταλία βρίσκεται η χώρα μας, σήμερα είδα μια εφημερίδα ξένη που δείχνει ένα πύργο της Πίζας να πέφτει πάνω στην Ακρόπολη. Κάποιοι λένε για τον ντόμινο, ναι. Φοβάσαι ότι μπορεί να έχουμε καμιά τέτοια εξέλιξη ή. Στο λευκό πύργο να μην πέσει. Ή αυτό μπορεί να ταρακουνήσει κάπως. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή να ακούσουν στην Ευρώπη και λίγο πολύ να ελαφρυθούμε κι εμείς κάπως, να ωφεληθούμε. Ακούστε, είμαι βέβαιος ότι παρά τα φαινόμενα, ο φόβος στο Μαξίμου από χθες θα κόβεται με το μαχαίρι. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ανεξάρτητα από τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, γιατί προφανώς. Η Ιταλική ψήφος έχει άμεσες επιπτώσεις. Αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Καλά, αυτό κάποιοι το βλέπουν. Επιτρέψτε μου λίγο τη διακοπή. Ότι μπορεί να δημιούργησε κάποια ανακλαστικά στην Ευρώπη που να σκέφτονται το ελληνικό σύστημα με μια διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει καμιά απόδειξη περί αυτού. Σας είπα προηγουμένως ότι κατά την άποψή μου οι Βρυξέλλες απλώς δεν ακούν. Δεν ακούν. Και γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει αυτή η πορεία. Έχει πλέον γίνει σκληρή. Έχει θεσμοθετηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς πηγαίνουμε για πολύ σκληρές εξελίξεις. Αυτό είναι το μάθημα. Και σας ξαναλέω, το λαϊκό στοιχείο της Ευρώπης, το οποίο ο κάθε πανεπιστημιακός της σειράς και ο κάθε ένας βγαίνει και καταγγέλει ως λαϊκισμό, ως αγράμματους, ως αδιάβαστους, ως δεν ξέρω εγώ τι, με έναν απίστευτο τρόπο. Βγαίνουν λοιπόν και καταγγέλνουν το λαϊκό στοιχείο της Ευρώπης, το οποίο προφανώς δεν ακούει καθόλου από αυτά. Δεν ακούει καθόλου, γιατί ζει την Ευρώπη στο πετσί του. Ζει καθημερινά. Δεν είναι φαντασιακή αυτή η Ευρώπη. Είναι υπαρκτή. Και βγήκε και είπε: εγώ δεν θέλω άλλο από αυτό. Κόψε το λαιμό σας. Εσείς επειδή ζείτε τώρα στο Λονδίνο, είναι μια χώρα η Μεγάλη Βρετανία που αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει την Ευρώπη στο πετσί της. Ψήφισε όχι και το τηρεί. Δώστε μας λίγο αυτό. Μέσα είναι ακόμα. Ναι, βλέπουμε και ποιες είναι και οι διαργασίες. Έχει δίκιο ο Δημήτρης σε αυτό. Πόσο ευχαριστημένη ή μη μετανιωμένη είναι η Βρετανία από αυτό που ψήφισαν. Γιατί σε τελική ανάλυση γίνεται, γιατί δεν βλέπουμε ακόμα το Brexit. Μετανιωμένοι είναι, ή τέλος πάντων αυτοί που αρνούνται την πραγματικότητα και φαντάζονται μετανιωμένους, είναι αυτοί που ήταν υπέρ της παραμονής, οι οποίοι ακόμα δεν μπορούν να το χάψουν. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Αυτό που συμβαίνει στην Βρετανία είναι όντως η εμφάνιση των πραγματικών δυσκολιών της δημιουργίας μιας νέας σχέσης. Κανείς ποτέ δεν είπε ότι είναι εύκολο να γίνει αυτόματα. Αλλά η ιδέα ότι ξέρετε έχουν αλλάξει γνώμη οι Βρετανοί και είναι υπέρ της παραμονής, αυτό υπάρχει μόνο στη φαντασία διαφόρων που γράφουν πρωθυπουργού στον τύπο και αλλού. Σας λέω ότι αν υπάρξει πραγματική κίνηση να αντιστραφεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, θα έχουμε ταραχές στη Βρετανία. Ο Βρετανικός λαός, το λαϊκό στοιχείο, είναι πιο σκληρό υπέρ της εξόδου σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 6 μήνες. Σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί δεν έχει συμβεί στην πραγματικότητα απολύτως τίποτα αρνητικό μετά την ψήφο του Brexit. Μας είχαν πει οι υπέρμαχοι της παραμονής ότι θα ακολουθήσει σεισμός, λοιμός, καταποντισμός και θα ρίξει ο Ιεχωβάς ναύτα από τον ουρανό. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αυτό που έγινε είναι ότι η οικονομία έχει πάει καλύτερα το τελευταίο εξάμηνο. Ο κόσμος το προσλαμβάνει. Βεβαίως θα ακολουθήσουν δυσκολίες, δεν τίθεται θέμα. Αλλά ο καθημερινός κόσμος ξέρει ότι δεν έγιναν αυτά τα πράγματα. Άρα, κύριε Λαπαβίτσα, και θέλει συνέχιση των αλλαγών. Άρα κύριε Λαπαβίτσα, μετά το Brexit, μετά αυτό που έγινε στην Ιταλία και ίσως μετά αυτό, αν φύγει ο Ολλάνδος από τη Γαλλία, πιστεύετε ότι αν κάναμε ένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα δραχμή ή ευρώ, η δραχμή θα κέρδιζε πόντους? Κοιτάξτε, αποδείχτηκε τα τελευταία χρόνια ότι όταν μπαίνει το θέμα ως δραχμή ή ευρώ, δημιουργούνται φοβίες, ασκείται τρομοκρατία και ο κόσμος ανησυχεί. Αν όμως το θέμα μπει, όσο οφείλει να μπει, εθνική και λαϊκή κυριαρχία, δημοκρατία, ποιος ελέγχει αυτό που γίνεται στον τόπο του, ποιος αποφασίζει για αυτό που γίνεται στη χώρα, εάν τεθεί αυτό, τότε θα δούμε τι αποτέλεσμα. Γιατί να μην είναι ειλικρινές το ερώτημα επιτέλους, κύριε Λαπαβίτσα, γιατί ούτως ή άλλως αυτός που θα ψηφίσει για ναι ή όχι στη δραχμή ή στο ευρώ, θα πάει την άλλη μέρα, ανάλογα με το τι έχει ψηφίσει, να πάρει τη σύνταξή του σε δραχμές ή σε ευρώ. Γιατί να μην είναι αυτό το ερώτημα, αφού αυτή θα είναι η πραγματικότητα που θα βιώνει. Βεβαίως πρέπει να μπαίνει και αυτό το ερώτημα. Βεβαίως. Εγώ ξέρετε, το έχω πει από την πρώτη ώρα. Είναι και αυτό ένα κομμάτι
όλου του παζλ. Βεβαίως πρέπει να γίνει και αυτό. Και αν η χώρα μας είχε κάνει αυτό που όφιλε να κάνει πριν από 6 χρόνια, όσον αφορά το χρέος και το νόμισμα, πολλά πράγματα θα ήταν καλύτερα σήμερα, πολύ καλύτερα. Δυστυχώς δεν έγινε. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί όταν σκέφτεται ο συνταξιούχος ότι θα πάει να πάρει 100 ευρώ σε δραχμές, που μπορεί να είναι περισσότερες, τότε φρενάρει. Αλλά αυτή θα είναι η κατάσταση που θα έχει να αντιμετωπίσει. Όπως ναι. Επίσης και το τι θα πρέπει να πληρώνει μετά σε δραχμές. Από την άλλη, όμως, με 400 ναι. ευρώ δεν μπορεί να ζήσει. Πάλι, ναι. Τώρα μην γυρίσουμε αυτή τη συζήτηση. Γιατί το επόμενο διάστημα, εμείς έχουμε βγάλει εκτενέστατη μελέτη στο δίκτυο που έχουμε εδώ και θα ανακοινωθεί και στην Αθήνα για το τι σημαίνει όλο αυτό, τι πολιτική πρέπει να ακολουθήσει η χώρα μας με τεκμηριωμένη και δουλεμένη μελέτη και περιλαμβάνει και το θέμα του νομίσματος. Θα κυκλοφορήσει όπου να είναι τις επόμενες μέρες. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι στην Αθήνα και θα παρουσιάσω στοιχεία από αυτά. Εκείνο που θέλω να σου πω εγώ είναι το εξής. Το θέμα του νομίσματος και στην Ελλάδα και στην Ιταλία πλέον εμπεριέχεται σε πολύ ευρύτερα ζητήματα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει όταν μια πληγή αφήνεται να κακοφορμίζει. Αυτό που μπορούσε να λυθεί πριν από 10 χρόνια, πριν από 6 χρόνια, τώρα δεν λύνεται έτσι. Γιατί η Ελλάδα έχει 25% συρρήκνωση του ΕΠ. Οι φτωχοί με το ζόρι επιβιώνουν. Αυτό έγινε την τελευταία εξαετία. Τώρα λοιπόν είναι θέμα κυριαρχίας, πολιτικής ανάπτυξης, ανεξαρτησίας σχεδόν. Έχει να κάνει δηλαδή με πολύ βαθύτερα ζητήματα που δυστυχώς θα έχει μονοπολίσει η δεξιά. Για να αν συνεχίσει την κατεύθυνση αυτή, αν συνεχίσουν οι Βρυξέλλες την κατεύθυνση αυτή, δεν θα είναι απλώς η δεξιά ή τα περίεργα μορφώματα τύπου Πέπε Γκρίνο. Θα εμφανιστούν πραγματικά τέρατα στην Ευρώπη. Να έχετε. Εάν ο Σόιμπλε επιμείνει στην άποψή του ότι θέλουμε επί 10 χρόνια η Ελλάδα πρέπει να έχει 3,5% περίσευμα, πλεόνασμα. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Να μην ρωτήσω ποια είναι η εκτίμησή σας. Ο ελληνικός λαός είναι εξουθενωμένος. Δεν πιστεύει κανέναν. Δεν εμπιστεύεται κανέναν. Ο κύριος Τσίπρας έχει παντελώς, δηλαδή η αξιοπιστία του έχει καταρρεύσει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς λέει στον ελληνικό λαό. Τα ίδια πράγματα λέει. Μόνο προσπαθεί να τα ντύσει αλλιώς. Αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα του ελληνικού δεν έχει τίποτα να πει στον ελληνικό λαό. Τέτοιου είδους χρεοκοπία πολιτική είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στα δημοσκοπήσεις που είναι. Εντάξει, αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις, αυτές πρέπει να παίρνουμε υπόψη. Αυτές οι νέες δυνάμεις δεν φαίνεται να το πιστώνονται. Όλα αυτή τη στιγμή γίνονται βαθύτερες διεργασίες. Πολλές από αυτές είναι υποδόρειες, γίνονται υπόκοφα. Γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται κανέναν. Είναι και ο δεν εμπιστεύεται που κανέναν και έχει δίκιο. Είναι. Και γίνονται λοιπόν πράγματα που δεν ακούγονται, αλλά να ξέρετε ότι έχουν μεγάλη σημασία. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, η Ελλάδα έχει τεράστια κρίση. Η κοινωνία ξέρει ότι δεν πάει πουθενά. Το βλέπει. Δεν χρειάζεται τις να μην ρωτήσουμε τότε ποια είναι η εκτίμησή σας για το σημερινό Eurogroup και πού θα οδηγηθεί η διαπραγμάτευση και το θέμα του χρέους. Δεν θα υπάρξει πραγματική ελάφρυνση του χρέους. Αυτό είναι να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Εδώ το παιχνίδι που παίζεται είναι ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα λύση ανάμεσα στα δύο αυτά ισχυρά κομμάτια και την πληρώνει η Ελλάδα όσο είναι γνωστό. Η Ελλάδα πρέπει να δράσει μονομερός στο θέμα του χρέους. Εάν δεν δράσει μονομερός και περιμένει να της κάνουν χάρη, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να σας αποδεσμεύσουμε γιατί έχετε και μάθημα. Ποιο μάθημα δεν είναι στο Πανεπιστήμιο. Εγώ σας ευχαριστώ. Φαντάζομαι οι εξελίξεις αυτές θα είναι και σήμερα αντικείμενο συζήτηση σε μια ακαδημαϊκή κουβέντα μαζί με τους φοιτητές σας. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.